Για μένα όταν ακούω πανελλήνιο πρωτάθλημα μου έρχεται στο μυαλό βασικά ένα πράγμα. Να χάνω από το Βλοντινό στο τελικό. Ήτανε τόσες οι ήττες και απανωτές αρκετές φορές που μου είχε γίνει έμονη ιδέα, δεν το κρύβω. Και ακόμα περισσότερο όταν κατάφερα μία φορά να τον κερδίσω, που εκεί λέω εντάξει κάτι γίνεται, πάμε δυνατά, και μετά άρχισα πάλι να ξαναχάνω συνεχόμενους αγώνες, που συνήθως, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ποτέ δεν έχω χάσει 4-0, τις περισσότερες φορές 4-2, με κάποιο σετ που μπορεί να είχα προηγηθεί και να το γύρισε. Πώς τα κατάφερνε πάντα, γι' αυτό τον είχαμε ονομάσει και φάντασμα, το λέγαμε μεταξύ μας, ειδικά μα ήταν στα Πανελλήνια, έβρισκε τρόπο πάντα να μας κερδίσει. Και ήταν έμονη ιδέα. Κάποια στιγμή σταμάτησε να παίζει και άρχισε να παίρνω τα πρωταθλήματα σε ρί. Κάθε παιχνίδι με τον Παπαγεωργίου ξέρουμε όλοι ότι είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης, ότι έχει φέρει κάποιες πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ήταν ξεχωριστό. Έξερα ότι πρέπει να κάνω το καλύτερο δυνατό για να αποδώσω, να πιάσω την κατάλληλη απόδοση ώστε να τον κερδίσω. Από την άλλη, πάντα έμπαινα στον αγώνα, όποιος και αν ήταν ο αντίπαλος, για να κάνω το καλύτερο δυνατό και να κερδίσω, είτε είναι ημιτελικός είτε τελικός. Ξεκινήσω με τη σεζόν 90-91, το οποίο ήταν το πρώτο μου πρωτάθλημα σε ηλικία 20 χρονών. Θα έλεγα ότι ήταν ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα, γιατί καταλαβαίνετε, για ένα νέο παιδί το να πάρει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και ήταν και μια ιδιαίτερη περίοδος της ζωής μου, γιατί είχα χάσει τη μητέρα μου πρόσφατα, οπότε της το είχα αφιερώσει. Είχα παίξει τελικό με τον Γιάννη τον Κορδούτη. Ακόμα και αυτό ήταν δύσκολο, γιατί με τον Γιάννη ήμασταν φίλοι, ήμασταν συμπαίκτες στην εθνική ομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, έτσι, όταν παίζεις με κάποιο φίλο και συμπαίκτη και στο διπλό, γιατί παίζαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Φέραμε αρκετές επιτυχίες και είμαι ευγνώμων που έπαιξα μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Πάντα τα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ δύσκολα με οποιοδήποτε αντίπαλο, και με τον Παπαγεωργίου και με τον Κορδούτη και με όποιον άλλον έχω παίξει ημιτελικούς, τελικούς. Σε κάποια πανελλήνια είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν προσπαθούσα να σκεφτώ ούτε τον κόσμο. Ήμουν συγκεντρωμένος καθαρά στο παιχνίδι, καθαρά στην τακτική μου. Πάντα ήμουν ένας παίχτης ο οποίος έπαιζε με μυαλό και τακτική για να κερδίσω τον συγκεκριμένο παίχτη, όποιος παίχτης και αν ήταν αυτός. Θυμάμαι μία πολύ αγχωτική νίκη, και αυτό βασικά έγινε λόγω κούρασης, θα έλεγα, επειδή τα τελευταία χρόνια όταν παίζαμε πανελλήνιο πρωτάθλημα έπαιζα το ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Οχτάδα, μεικτό, διπλό, ατομικό, μετά τετράδα, μεικτό, διπλό, ατομικό και ούτω καθεξής. Οπότε κάποια στιγμή έφτασα στον τελικό με τον Αβραντινή. Το παιχνίδι έληξε 3-2 υπέρ μου. Είχα κουραστεί τόσο πολύ σε νεαρή ηλικία, που όταν το μπαλάκι έπεφτε κάτω, το έσπρωχνα με το πόδι να πάει λίγο προς το παραβάν να πάρω δύο ανάσες. Το οποίο ήταν, θυμάμαι, η κούραση ήταν δηλαδή αυτή που με είχε καταβάλει. Πιο έντονη στιγμή ήταν η κατάκτηση του πρώτου τίτλου. Πρώτη φορά που είχα κερδίσει το Βλοντινό σε τελικό, σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εκτός Αθηνών κιόλας, δηλαδή μαζεμένοι όλοι σε ένα ξενοδοχείο κάπου έξω από την Πάτρα. Ήταν φοβερά τα συναισθήματα, και μετά αυτό που εισέπρατα από όλο τον κόσμο του πικ-πονγκ ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό το ρεκόρ του κυρίου Χρυστοδουλάτου το γνώριζα πάρα πολύ καλά. Απλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου να το περάσω ή να δημιουργήσω κάποιο δικό μου ρεκόρ. Πάντα έπαιζα για τη νίκη.
Έχω χάσει μάλιστα κάποια πανελλήνια, θα έλεγα τελείως τσάμπα, να πω έτσι, από κάποιους παίχτες, είτε γιατί έχασα τη συγκέντρωσή μου στα κρίσιμα σημεία, είτε για άλλους λόγους. Πάντα έπαιζα για την νίκη και ποτέ δεν σκέφτηκα να δημιουργήσω ένα δικό μου ρεκόρ. Πάντα ήμουνα αυτός που ήμουνα και ήθελα απλά να κερδίζω. Από τη στιγμή που ξεκίνησα να τα παίρνω, πήρα 7 συνεχόμενα, θυμάμαι καλά. Τα 6 ήταν 4-0 και το τελευταίο ήταν 4-1. Ωστόσο, αυτές τις χρονιές μπορεί να είχα πολύ δύσκολο ημιτελικό ή ακόμα και πιο πριν κάποιο δύσκολο παιχνίδι. Αλλά για κάποιο λόγο ο τελικός, έχω μια εξήγηση στο μυαλό μου, γιατί ο τελικός ήταν και τις 7 χρονιές με διαφορετικό αντίπαλο, ο οποίος, φτάνοντας πρώτη φορά στον τελικό, ήταν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένος. Ακόμα και όταν ξανά έπαιξα με τον Βλοντινό ένα τελικό, ο οποίος αφού είχε σταματήσει κάποια χρόνια επανήλθε και είχε κερδίσει, νομίζω, τον Λαγογιάννη στον ημιτελικό, που τότε ήταν πάρα πολύ καλός, ακόμα είναι δηλαδή, αλλά ήταν μάλλον έκπληξη που τον κέρδισε, και αυτός έφτασε λίγο ικανοποιημένος στον τελικό, νομίζοντας ότι έχει πετύχει το στόχο του. Αυτό εισέπρατα εγώ από τους αντιπάλους μου, και ίσως έπαιξε και αυτό το ρόλο του που είχα τα τόσα συνεχόμενα πρωταθλήματα. Το να είμαι μέρος και ή μέλος αυτής της διοργάνωσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, για μένα μέχρι κάποια χρόνια πριν ήταν η αγάπη μου για το άθλημα. Δηλαδή, επειδή το αγαπώ το άθλημα και ασχολούμαι πάρα πολλές ώρες με αυτό καθημερινά, ουσιαστικά η αγάπη μου ήταν αυτό που με κράταγε μέσα σε αυτό το Πανελλήνιο. Δηλαδή, το να παίζω. Το να παίζω ήταν όλο μου το είναι. Σίγουρα το να παίζουν παίχτες σαν τον Γκριάνκα και σαν τον Γκιόνι σε πανελλήνια πρωταθλήματα, καταρχήν μεγαλώνει όλο το κύρος της διοργάνωσης. Ξεκινάμε από εκεί. Σίγουρα μπορεί να μην είχα τόσα πρωταθλήματα, έτσι, αλλά θα μου έδινε και εμένα ένα παραπάνω κίνητρο να δουλέψω περισσότερο, να προετοιμαστώ περισσότερο και να κερδίσω κάποιον από τους δύο, αν τα κατάφερνα, έτσι. Είναι λάθος να μην παίζουν μεγάλοι παίχτες στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να παίξουν όλοι και να γίνει ένα πρωτάθλημα αντάξιο, ας πούμε, των ονομάτων που έχουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Για να χαρεί και ο κόσμος, έτσι. Η μη συμμετοχή του Καλίνικου και μετέπειτα και του Παναγιώτη Τσουγκιόνη άνοιξε το δρόμο σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Δεν το συζητάμε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ο Βλοντινός ούτε εγώ να είχαμε τόσα πολλά πρωταθλήματα αν συμμετείχαν αυτοί οι δύο βογκόληθοι, οι οποίοι στην αρχή, επειδή έπαιζαν στο εξωτερικό, μετά είχαν το δικαίωμα να παίξουν, αλλά δεν το πολύ θέλανε, δεν τους έλεγε κάτι να έρθουν να πάρουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που είχαν τόσο μεγάλες επιτυχίες στο εξωτερικό. Οπότε άνοιξε ο χώρος για όλους εμάς τους υπόλοιπους να γράψουμε την ιστορία μας στο θεσμό. Μου έχει μείνει ότι τα 7 χρόνια που το έπαιρνα συνεχόμενα δεν ήμουνα πολύ καλύτερος όλη τη χρονιά από όλους τους συναθλητές μου. Πάντα, σχεδόν πάντα, μάλλον είχα κάνει και κάποιες χρονιές αίτητος, αλλά είχα αρκετές ήττες στο πρωτάθλημα, στην προπόνηση το συζητώ με πολλούς συναθλητές μου, μάλλον ήμουνα από κάτω που λέμε, δηλαδή έχανα περισσότερες φορές από το Λαγογιάννη, από το Ρινιώτη. Πολλές χρονιές με κερδίζανε πιο εύκολα από ό,τι τους κέρδιζα εγώ. Ωστόσο, έγινε αυτό το σερί με 7 χρόνια, δεν είναι μόνο ότι έπαιρνα τον τίτλο, ότι ουσιαστικά 7 χρόνια σε νοκάουτ παιχνίδι δεν είχα χάσει κανέναν αγώνα. Ακόμα και τώρα που το σκέφτομαι, μου φαίνεται τρομερό κατόρθωμα με όλους αυτούς τους συναθλητές μου και θυμόμενος πόσο δύσκολα τους αντιμετώπιζα σε άλλου είδους παιχνίδια, στο πρωτάθλημα ή και στην προπόνηση. Ανεξήγητο. Με ένα αποτέλεσμα καλό στο Πανελλήνιο που σου έμεινε, έκανες όλο το καλοκαίρι σε αυτή την ωραία αίσθηση ότι είσαι πρωταθλητής Ελλάδος. Ποτέ δεν το σνομπάρισα εγώ, πάντα έδινα
ό,τι δύναμη είχα. Ποτέ δεν απήχα, είτε είχα κάποιους τραυματισμούς είτε όχι. Συνήθως φοβόμουν ότι θα χάσω, δεν πήγα ποτέ ξεκινώντας ένα πρωτάθλημα με την αυτοπεποίθηση ότι α, φέτος το έχω, δεν το χάνω. Ποτέ δεν το θυμάμαι αυτό το αίσθημα να το έχω. Πάντα νόμιζα ότι δεν ήμουν εγώ το φαβορί.